Jeremiah 6:16. Jeremías 6:16. Everybody together, let us honor the Lord our God. Όλοι μαζί ας τιμήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Jeremiah 6:16, and we read together. Thus saith the Lord, stand ye in the ways and see and ask for the old paths. Όλοι μαζί, ούτω λέγει Κύριος, στείτε επί τας οδούς και ειδέτε και ρωτήσατε περί των αιώνιων τρίβων. God says you don't need to modernize up. Ο Θεός λέει ότι δεν χρειάζεται να εκμοντερνιστείς. You need to go back to your roots. Αλλά πρέπει να πας πίσω στις ρίζες σου. Go back to the old paths, seek them. Πηγαίνετε πίσω στις αιώνιους τρίβους. Rediscover them. Εξητήστε τις και ανακαλύψτε τις και πάλι. Where is the good way? Πού είναι η αγαθή οδός? You see, ask for the old paths, where is the good way? Ερωτήσετε περί των αιώνιων τρίβων που είναι η αγαθή οδός. Where is the good way? Πού είναι η αγαθή οδός? In the old paths. Στους αιώνιους τρίβους. And walk therein and ye shall find rest for your souls. Και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε ευρύ ανάπαυση στις ψυχάς σας. You may be seated. Μπορείτε να καθίσετε. Thank God for His word. It doesn't change. Δόξα στον Κύριο για τον λόγο του που δεν αλλάζει. On Friday we spoke. Την Παρασκευή μιλήσαμε. On the subject of trust. Στο θέμα της εμπιστοσύνης. Sister Eleni gave us a good lesson out of the word of God. Very good verses. Η αδερφή Ελένη μας έδωσε ένα πολύ καλό μάθημα μέσα από το Λόγο του Θεού με πολύ καλά εδάφια. Then discussion followed. Και μετά ακολούθησε συζήτηση. And we found out that we can trust God. Why? Και ανακαλύψαμε ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Θεό επειδή. Let's take it the other way around. We cannot trust man. Ας το πάρουμε από την άλλη πλευρά. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον άνθρωπο. Why? Γιατί? Because even if he stands well, he may change. Επειδή αν και στέκεται καλά, μπορεί να αλλάξει. But we can trust God because He never changes. Αλλά μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Θεό επειδή αυτός ποτέ δεν αλλάζει. So let us have Him as our great example. Έτσι ας τον έχουμε ως το μεγάλο μας παράδειγμα. Brothers and sisters, the word of God is very clear. Go back to the old paths, rediscover them. Αδέρφια μου, ο λόγος του Θεού είναι πολύ ξεκάθαρος. Πηγαίνετε πίσω στις αιώνιους τρίβους. There is a good way. Εκεί είναι η αγαθή οδός. We want to find the power of God. Θέλουμε να βρούμε τη δύναμη του Θεού. Go back to the old ways. Πηγαίνετε πίσω στους παλιούς τρόπους. Jesus said to in Revelation 2:5. Ο Ιησούς είπε στην Αποκάλυψη 2:5. Repent and come back and do the first works that you used to do. Μετανοήστε και επιστρέψτε πίσω και κάνετε τα έργα που συνηθίζατε να κάνετε. Go back to the old ways. Πηγαίνετε πίσω στους παλιούς τρόπους. There is a good way. Εκεί είναι η αγαθή οδός. We don't need to modernize. Δεν χρειαζόμαστε να μοντερνιστούμε. It's not modernism. It's not even modern. It's going backwards. Δεν είναι καν να γίνεσαι σύγχρονος. Είναι να πηγαίνεις προς τα πίσω. Νεωτεριστική. Να χρησιμοποιούμε νεωτεριστικές μεθόδους. I'm afraid of the word modern because it's not modern, it's backwards. They got it vice versa. Δεν μ' αρέσει η λέξη μοντέρνος, νεωτερισμός, γιατί δεν είναι καν αυτό, είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι οπισθοδρόμηση. They're going backwards. Πηγαίνουν προς τα πίσω. You want to go forwards? Go back and find out the old paths. Θες να πας μπροστά, πήγαινε πίσω και βρες, ανακάλυψε τους παλιούς τρόπους. You want to grow in Christ? Θες να μεγαλώσεις, να αυξηθείς στον Χριστό. Go back to the old paths. Πήγαινε πίσω στους αιώνιους τρίβους. Amen. We don't want the modern versions. We have the Word of God. Δεν θέλουμε τις μοντέρνες εκδόσεις. Έχουμε το Λόγο του Θεού. Τις νεωτεριστικές εκδόσεις. Έχουμε τον Λόγο του Θεού. Go back to the old ways. Πηγαίνετε πίσω στους παλιούς τρόπους. Don't lower God down to your standards. Go up to His standards. Μην χαμηλώνεις τον Θεό προς τα δικά σου πρότυπα. Πήγαινε εσύ στα δικά του πρότυπα. Amen. For I am His and He is mine. We just sang.
Επειδή εγώ είμαι δική του και αυτός είναι δικός μου. Εγώ δεν είμαι δική του, εγώ είμαι δικός του. Εγώ είμαι δική του όμως. Ωραία μετάφραση. I cannot beat that. Okay. Praise the Lord. Amen. Απλώς θέλω να ξέρω ότι δεν το πάγω αυτό το πράγμα. Αμήν, ας το κάνω πληθυντικό, είμαστε πιο ασφαλισμένοι. Amen. We are His and He is ours. Είμαστε δικοί του και αυτός είναι δικός μας. Praise the Lord. Let's go back and rediscover the old paths. Ας πάμε πίσω και ας ανακαλύψουμε τους αιώνιους τρίβους. You know what's the spirit of New Age movement? Ξέρετε ποιο είναι το πνεύμα της νέας εποχής? It's not that new. Δεν είναι κάτι καινούριο, νέο. It came from the old times. Ήρθε από τους παλιούς χρόνους. From ancient Greek philosophy. Από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. There in Athens, Paul went and preached the gospel. Εκεί στην Αθήνα που ο Παύλος πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο. And at Mars Hill, στον Άριο Πάγο, and at Mars Hill, he found some there, all of the people gathering. Και εκεί στον Άριο Πάγο βρήκε όλους τους ανθρώπους συγκεντρωμένους. And they were talking about everything new. They were seeking something newer. Που έψαχναν κάτι το καινούριο. This is what the church is still doing. They seek something newer. Αυτό είναι που κάνει η εκκλησία, ψάχνει να βρει κάτι το καινούριο. Yet we have to go back to the old paths. Κι όμως πρέπει να πάμε πίσω στους παλιούς, στους αιώνιους τρίβους. Because there is a good way. Επειδή εκεί είναι η αγαθή οδός. We have to modernize our worship. No, we don't. We have to go back to the old hymns and back to the old roots. And sing with the same spirit as well. Πρέπει να εξυγχρονίσουμε, να εκμοντερνίσουμε τους ύμνους μας. Όχι, δεν χρειάζεται. Πρέπει να πάμε πίσω στις παλιές μας ρίζες. Back to the old hymns. Πίσω στους παλιούς ύμνους. You know, you never heard of a worship leader going into homosexuality or going into fornication or going in the old days. Never. Especially worship leaders. Στις παλιές μέρες ποτέ δεν άκουγες κάποιον οδηγό λατρείας να πάει σε, να μπει σε ομοφιλοφιλία ή σε πορνεία ή σε μοιχεία. Ποτέ. No, you know why? Ξέρετε γιατί? Because they were in the old ways. They gave themselves up in worship to the Lord. Επειδή ήταν μέσα στους παλιούς τρόπους, έδιναν τον εαυτό τους, ανάλωναν τον εαυτό τους στο να δοξάζουν τον Κύριο. Nowadays we hear about one after the other. The most modern worship leaders in the world, they fall into liberalism, homosexuality, sin and all kinds of sin. Στις μέρες μας ακούμε τον ένα μετά τον άλλο τους οδηγούς λατρείας να πέφτουν σε αμαρτία, σε ομοφιλοφιλία, σε πορνεία. And the church of course embraces them. Και η εκκλησία φυσικά τους αγκαλιάζει. And they continue in their sin without repentance. Και συνεχίζουν στην αμαρτία τους χωρίς μετάνοια. We need the doctrine of repentance, hence last week's and this week's sermons. Χρειαζόμαστε τη διδασκαλία της μετάνοιας και γι' αυτό τη συναθρήση της περασμένης Κυριακής και αυτής της Κυριακής. What is repentance? Τι είναι μετάνοια? Take the Hebrew meaning and the Greek, put them together and you get the whole meaning. Πάρτε την εβραϊκή σημασία μαζί με την ελληνική και έτσι θα έχετε το πλήρες νόημα. In the Hebrew it means literally to make a 180 degrees turn. Στα εβραϊκά σημαίνει να κάνεις στροφή 180 μοίρων. Which is a U-turn. Που είναι σαν μια στροφή. U-turn. Είναι σαν επαναστροφή. And you go to the opposite direction. Και πας προς την αντίθετη κατεύθυνση. In the Greek you stop, you think again. Στα ελληνικά σταματάς, σκέφτεσαι. You compare what you think with the word of God and if it does not line with the word of God, you change. Συγκρίνεις αυτό που σκέφτεσαι με τον λόγο του Θεού και αν δεν συμφωνεί με τον λόγο του Θεού, τότε εσύ αλλάζεις. Not the word. Όχι ο λόγος. Okay. Today Christians are trying to change the world. They're trying to change the word. Σήμερα οι χριστιανοί προσπαθούν να αλλάξουν το λόγο. I wish they tried to change the world. Εύχομαι να προσπαθούσαν να αλλάξουν τον κόσμο όμως. But they are changed by the world. Όμως ήδη αλλάζονται από τον κόσμο. So this means something is wrong. If there is so much sin in the church, something is not right. From the pulpit down. Και αν υπάρχει τόση πολλή αμαρτία μέσα στην εκκλησία, τότε σημαίνει ότι κάτι πάει λάθος από τον άμβονα προς τα κάτω.
Okay, what is repentance? Is it negative or positive? Τι είναι η μετάνοια; Είναι κάτι το αρνητικό ή κάτι το θετικό; Of course, to the fleshly Christian, so-called. Φυσικά για τον σαρκικό, για τον ούτως καλούμενο σαρκικό χριστιανό. There's not such a thing. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. There are people who call themselves Christians and they are carnal. Υπάρχουν άνθρωποι που αποκαλούν τον εαυτό τους χριστιανό, αλλά είναι σαρκικοί. But if you're carnal, you don't see the kingdom of God according to the word. Όμως σύμφωνα με τον λόγο, εάν είσαι σαρκικός, δεν θα δεις τη βασιλεία του Θεού. But to the spiritual Christian, repentance is very positive. Όμως στον πνευματικό χριστιανό, η μετάνοια είναι κάτι το θετικό. If that way is hell, εάν αυτός ο δρόμος, ο τρόπος είναι κόλαση, and I walk towards hell, και περπατάω προς την κόλαση, and somebody preaches to me the message of repentance, και κάποιος μου κηρύξει το μήνυμα της μετάνοιας, I don't like it because I feel so comfortable going that way. Δεν μου αρέσει επειδή νιώθω πολύ άνετα που πηγαίνω προς αυτή την κατεύθυνση. I call it a negative message. Το αποκαλώ αρνητικό μήνυμα. But if I obey and turn around, αν όμως υπακούσω και στρέψω προς τα πίσω, προς την αντίθετη μεριά, and walk that way where is heaven, heavenwards, και περπατήσω και περπατώ προς την αντίθετη μεριά που είναι προς τον ουρανό, what do you call this? Isn't this positive, going to heaven? Δεν το αποκαλείτε αυτό θετικό, ότι πας προς τον ουρανό? You choose what kind of a Christian you're gonna be. Εσύ διαλέγεις τι είδους χριστιανός θα είσαι. And let me give you the biblical definition of repentance. Και επιτρέψτε μου να σας πω την βιβλική, το βιβλικό ορισμό της μετάνοιας. Turn with me so that nobody fools you. You know for yourself. Πηγαίνετε μαζί μου για να μην σας ξεγελάει κανείς, να ξέρετε για τον εαυτό σας. Go to 2 Corinthians chapter 7 and verse 10. Πηγαίνετε στην Β' Κορινθίους, εδάφιο, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 10. And let's read together. For godly sorrow, 2 Corinthians 7:10, for godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Β' Κορινθίους 7:10, διότι κατά Θεό λύπη γεννά μετάνοιαν προς σωτηρίαν αμεταμέλητον, η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατον. Amen. So, we're going to do a recap of what you've done last week. Θα ανακεφαλαιώσουμε το τι έχουμε κάνει την περασμένη εβδομάδα. And I will also give you a short recap of Wednesday night when we start the Revelation study of the book of Revelation. Μαζί με μια σύντομη ανακεφαλαίωση του τι είπαμε την Τετάρτη. On Wednesday we gave the background for the writing of the book of Revelation. Την Τετάρτη θέσαμε το υπόβαθρο του πώς γράφτηκε το βιβλίο της Αποκάλυψης. We gave 8 hermeneutical laws on how to interpret the Bible. Δώσαμε 8 ερμηνευτικούς τρόπους, νόμους. Αρχές. 8 ερμηνευτικές αρχές του πώς να ερμηνεύεις την βίβλο. How many of you remember the last one? Πόσοι από εσάς θυμάστε την τελευταία? Την τελευταία αρχή. Μπράβο, αυτό ακριβώς είναι. It is the only book that demands when you read it, the author be there. Είναι το μόνο βιβλίο που απαιτεί όταν το διαβάζεις ο συγγραφέας να είναι παρόν. And I believe he was here. Και πιστεύω ότι ήταν παρόν. First, because the word says so. Πρώτα, γιατί ο λόγος του Θεού το λέει. Secondly, because we witnessed that in our spirit and in our congregation on Wednesday night. Και κατά δεύτερον, γιατί είχαμε μαρτυρία μέσα στο πνεύμα μας και μέσα στη συνάθρησή μας. And it will be exciting because we are going to practice and put in action all of these hermeneutics laws. Και είναι κάτι το συναρπαστικό, γιατί θα βάλουμε σε πράξη όλες αυτές τις ερμηνευτικές αρχές. And this is how we'll start dynamically the study of the book of Revelation. We haven't even gotten to verse 1 yet. Και με αυτόν τον τρόπο δυναμικά θα αρχίσουμε τη μελέτη του βιβλίου της Αποκάλυψης. Δεν έχουμε καν αρχίσει το πρώτο εδάφιο. First hermeneutical law is
Ο πρώτος ερμηνευτικό, η πρώτη ερμηνευτική αρχή είναι. The Bible explains the Bible. Η Βίβλος εξηγεί την Βίβλο. Second one is that when the Bible does so, you don't. Η δεύτερη αρχή είναι όταν η Βίβλος το κάνει αυτό, εσύ να μην το κάνεις. So, instead of rushing to find out what the interpretation is, έτσι αντί να βιάζεσαι να βρεις ποια είναι η ερμηνεία, wait until the Bible shows you what the explanation is. Περίμενε μέχρι που η Βίβλος να σου δείξει ποια είναι η ερμηνεία. Amen. So you're going to see this today also. Έτσι θα το δείτε αυτό και σήμερα. Then we gave the parallels of the first book of the Bible, Genesis, and the last book, Revelation. Μετά δώσαμε τον παραλληλισμό του πρώτου βιβλίου της Βίβλος, της Βίβλου που είναι η Γένεση και του τελευταίου που είναι η Αποκάλυψη. Then we gave the parallels of the first page of the Bible with the last page of the Bible. Και μετά δώσαμε τους παραλληλισμούς από τις πρώτες σελίδες της Βιβλίου και τις τελευταίες. We saw that in Genesis God made man and woman. Είδαμε ότι στη Γένεση ο Θεός έφτιαξε τον άντρα και τη γυναίκα. And he made the two one. Και έκανε τους δύο ένα. Amen. Did he do that? Το έκανε αυτό. And I gave you a saying on a bumper sticker that you know they're saying it for fun. It's a joke. Και σας είπα, but it shows a principle. Και σας είπα για μια έκφραση που τη βάζω σαν αυτοκόλλητο σε αυτοκίνητα. Somebody said God made man and rested. Και κάποιος είπε ο Θεός έκανε τον άντρα και αναπαύθηκε. Then God made woman and nobody rested after that. Και μετά έφτιαξε τη γυναίκα και κανείς δεν αναπαύθηκε ξανά. Until today. Μέχρι σήμερα. Is that the plan of God or what man thinks? Είναι αυτό το σχέδιο του Θεού ή αυτό που πιστεύει ο άνθρωπος? To some people, their worst nightmare is to have their wife with them in heaven. Για κάποιους ανθρώπους, ο χειρότερος τους εφιάλτης είναι να έχουν τη σύζυγό τους μαζί τους στον ουρανό. Or their husband. Ή τον σύζυγό τους. Is that the way God made us? Με αυτόν τον τρόπο όμως μας έφτιαξε ο Θεός. If you feel guilty, repent. Εάν νιώθεις ένοχος, μετανόησε. Why did he make man and woman together and they brought them together in marriage? Γιατί έφτιαξε τον άντρα και τη γυναίκα και τους έφερε μαζί σε γάμο? Why is the institution of marriage between a man, one man, one woman being, why is it being attacked so badly? Γιατί ο θεσμός του γάμου ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα το δέχεται τόση επίθεση? Why? Γιατί? Why? Because the devil he's not interested in destroying anything else. Επειδή ο διάβολος δεν ενδιαφέρεται στο να καταστρέψει οτιδήποτε άλλο. Other than that, the power in man and woman together to praise the Lord and serve the Lord with passion. Από τον άντρα και τη γυναίκα μαζί στο να υπηρετούν τον Κύριο και να λατρεύουν τον Κύριο με πάθος. So in Genesis we see Adam and Eve. Έτσι, created by God, united by God. Έτσι στην Γένεση βλέπουμε τον Αδάμ και την Εύα να δημιουργούνται από τον Θεό και να είναι ενωμένοι από τον Θεό. In the last page of the Bible, in the book of Revelation. Στην τελευταία σελίδα της Βίβλου, στην Αποκάλυψη. We see the bridegroom and the bride. Βλέπουμε τον νυμφίο και την νύμφη. He is coming to be one with her forever. Έρχεται για να γίνει ένα μαζί της για πάντα. So that we will be able to be in the presence of God forever. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε στην παρουσία του Θεού για πάντα. In the first page of the Bible we see literal creation. Στην πρώτη σελίδα της Βίβλου βλέπουμε την κυριολεκτική δημιουργία. In literal six days. Σε κυριολεκτικές έξι μέρες. In the last book of the Bible, last page of the Bible. Στο τελευταίο βιβλίο της Βίβλου, στην τελευταία σελίδα, we see the literal restoration of creation. Βλέπουμε την κυριολεκτική αποκατάσταση της δημιουργίας. It's powerful. Είναι δυναμικό. If we doubt the first page, we will doubt the last one. Εάν αμφιβάλλουμε την πρώτη σελίδα, τότε θα αμφιβάλλουμε και την τελευταία. If we doubt the first book, we'll doubt the last book. Εάν αμφιβάλλουμε το πρώτο βιβλίο, τότε θα αμφιβάλλουμε και το τελευταίο. And if we do so, we'll
doubt everything in between them. Και αν το κάνουμε αυτό, τότε θα αμφιβάλλουμε όλα τα άλλα βιβλία που είναι ανάμεσά τους. So we ended up by saying that the book of Revelation is a literal book as Genesis is. Και καταλήξαμε με το να πούμε ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ένα κυριολεκτικό βιβλίο, όπως είναι και το βιβλίο της Γένεσης. And literally Jesus is coming soon. Και κυριολεκτικά ο Ιησούς έρχεται σύντομα. Not in 20 billion years. Όχι σε 20 δισεκατομμύρια χρόνια. Hallelujah! I believe the first page, I believe the last page. Πιστεύω την πρώτη σελίδα, πιστεύω και την τελευταία σελίδα. I believe the Genesis and I believe Revelation. Πιστεύω την Γένεση και πιστεύω και την Αποκάλυψη. And I believe everything from Genesis to Revelation. Και πιστεύω τα πάντα από τη Γένεση μέχρι και την Αποκάλυψη. This was a prime time ad for the Revelation Bible School. Αυτή ήταν μια διαφήμιση για το βιβλικό σχολείο Αποκάλυψη. Hallelujah. Praise the Lord. Now we are studying in between today. Σήμερα όμως μελετάμε τα αναμεταξύ. And we gave some principles about going to the old paths. Και δώσαμε κάποιες αρχές για το πώς να για την επιστροφή στα παλιά μονοπάτια. And today we had a second session with Sunday morning from 9 to 9:40. Και σήμερα είχαμε το δεύτερο μάθημα για το δεύτερο μάθημα. Ήταν, ναι, και πρώτο και δεύτερο. Ήταν πρώτο το έκανε ο αδερφός Κυριακός την περασμένη Κυριακή. Συνέχισε. First lesson of Sunday. It's, I don't want to call it Sunday school, just Sunday school. Και σήμερα είχαμε το πρώτο πρωινό μάθημα. I don't want to call it Sunday school. Δεν μ' αρέσει να το ονομάζω Κυριακό σχολείο. I like the word catechism. Μ' αρέσει η λέξη κατηχητικό. It's you know, in the Orthodox you get the wrong connotation. Στην Ορθοδοξία παίρνετε τη λάθος άποψη. Τη λάθος άποψη. But you see the word to catechize, κατηχίζω, is a very powerful word. Όμως η λέξη κατηχίζω είναι μια πολύ δυναμική λέξη. So it is a school of catechism. It's not just Sunday school. Έτσι δεν είναι απλά ένα κυριακό σχολείο, αλλά είναι ένα σχολείο κατηχητικού. Είναι κατηχητικό σχολείο. Let's call it this way because it's biblical. Amen. Because it's a school that leads you into the old paths. Και είναι βιβλικό να το ονομάζουμε έτσι, επειδή είναι ένα σχολείο που σε οδηγά στα παλιά μονοπάτια. What the first church believed on healing, we believe also. Αυτό που η πρώτη εκκλησία πίστευε για τη θεραπεία, το πιστεύουμε και εμείς. What I want to establish on Sunday mornings before the family service. Αυτό που θέλω να εγκαθιδρύσω τις Κυριακές το πρωί πριν τις οικογενειακές συναθρήσεις. It is to start all these teachings that we write down in books now. Είναι να αρχίσουμε όλες αυτές τις διδασκαλίες που γράφουμε σε βιβλία τώρα. To teach them to the congregation. Να τις διδάξουμε στο πίμνιο. So that they will be catechized in the faith. Ούτως ώστε να κατηχηθούμε στην πίστη. Amen. And some books are being written so that we will follow the official teaching of the Apostolic Church of Jesus Christ. Και κάποια βιβλία έχουν γραφτεί ούτως ώστε να ακολουθούμε την επίσημη διδασκαλία της Αποστολικής Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Amen. I'm excited about that. Είμαι ενθουσιασμένος γι' αυτό. I want to go to the old paths. Θέλω να πάω πίσω στα παλιά μονοπάτια. Because my Bible says there is the good way. Επειδή η Βίβλος μου λέει ότι εκεί είναι η αγαθή οδός. Amen. Verse 17 says. Η Ιερεμίας 6:17 λέει. And I set watchmen over you, hearken to the sound of the trumpet, but they said, we will not hearken. Και κατέστησα σκοπούς εφημάς λέγον, ακούσατε τον ήχο της σάλπιγγος, αλλά είπον, δεν θέλουμε να ακούσει. Verse 16 ends with the same way. Το εδάφιο 16 τελειώνει με τον ίδιο τρόπο. But they said we will not walk therein. Αλλά αυτοί είπαν, δεν θέλουμε να περιπατήσει εν αυτή. You see, God is calling us to himself. And we say we will not walk therein. Βλέπετε, ο Θεός μας καλεί προς τον εαυτό του και εμείς λέμε δεν θέλουμε να περπατήσουμε εκεί. Of course we don't say that with our mouths. Και φυσικά αυτό δεν το λέμε με το στόμα μας. But we say that with our behavior, response. Όμως το λέμε με τη συμπεριφορά μας, με
το πώς συμπεριφερόμαστε. Facial expressions με τις εκφράσεις του προσώπου μας. Or any other way or with our deeds. Ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με τις πράξεις Then μας. We move to Proverbs 22:28. Μετά κινηθήκαμε προς τις παροιμίες 22:28. Remove not the ancient landmark which thy father set. Μη μετακίνει όρια αρχαία τα οποία έθεσαν οι πατέρες σου. Not only God is calling us back to the old paths. Όχι μόνο ο Θεός μας καλεί πίσω στα παλιά μονοπάτια. But he says, do not remove the landmarks. Όμως λέει, μην μετακινείτε τα όρια. Και υπάρχει η λέξη οροθέσια. How many... Πώς το λέμε κυπριακά το... Ροθέσι. Το ροθέσι είναι οροθέσιον. Mm-hmm. You know, in the old times, they used to put, I don't know if they do that yet, of course they do, maybe they do it in a new way. Παλιά το έκαναν με αυτόν τον τρόπο, όμως τώρα μπορεί να το κάνουμε με κάποιο καινούριο τρόπο. But they used to put a stone that showed the very borders of your plot. Έβαζαν μια land, piece of land. Μια πέτρα η οποία έδειχνε τα όρια, το τέρμα της γης σου. This was called the landmark. Και αυτό ονομαζόταν το οροθέσιο. And spiritually speaking, God has set landmarks of teachings in the Bible. Και πνευματικά μιλώντας, ο Θεός έχει θέσει οροθέσια μέσα στην Βίβλο. And this church, the apostolic church of Jesus Christ. Και αυτή η εκκλησία, η αποστολική εκκλησία του Ιησού Χριστού. We are not a fellowship. Δεν είμαστε μια κοινωνία. Στα αγγλικά οι εκκλησίες λέγονται fellowships. Όπως έτσι λέγεται, απλώς ο αγγλικός όρος. Λέγεται fellowship. But listen to this. We are not a fellowship. Δεν είμαστε fellowship. Ένα fellowship. We are the church of the living God. Είμαστε η εκκλησία του ζωντανού Θεού. There is order. Υπάρχει τάξη. There is divine teaching. There is a divine order. Υπάρχει θεία τάξη και θεία διδασκαλία. Appointments. Υπάρχουν offices. Υπάρχουν θέσεις, διακονίες. And there are different things that take place in the church of the living God. Και υπάρχουν διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στην Αποστολική Εκκλησία, στην Εκκλησία του Ζωντανού Θεού. Amen. So we are a church and not a fellowship. Έτσι είμαστε μια εκκλησία και όχι ένα fellowship. Now, many churches who call themselves fellowships are good churches. Τώρα, πολλές εκκλησίες που ονομάζονται έτσι είναι καλές εκκλησίες. But I don't like the term. Όμως δεν μου αρέσει ο όρος. We are not a fellowship. Δεν είμαστε ένα fellowship. We are the church of the living God. Είμαστε η εκκλησία του ζωντανού Θεού. The church that Jesus has bought with his blood. Η εκκλησία που ο Ιησούς αγόρασε με το αίμα του. And these fellowships don't have any teachings. You can believe whatever you want to. Και αυτές οι και αυτά τα fellowship δεν έχουν διδασκαλία. Μπορείς να πιστεύεις ότι θέλεις. You can visit them and they will tell you, we'll give you a house group. Θα τους επισκεφτείς και θα σου πούμε, θα σου δώσουμε μια ομάδα στο σπίτι. And you can teach them. Και μπορείς να τους διδάξεις. What should I teach them? Τι να τους διδάξω? You will find something. Θα βρεις κάτι. There are others who get together and everybody speaks. Και είναι εκεί που συναντιόνται όλοι και όλοι μιλάνε. You know, you ask them, who is your pastor, who is your leader? We don't have a pastor. Και τους ρωτάς, ποιος είναι ο ποιμένος σου, ποιος είναι ο ηγέτης σου, και σου λένε, μα δεν έχουμε ποιμένα. We all speak. Μιλάμε όλοι. And nobody hears. Και κανείς δεν ακούει. The only reason they go there is because they will speak. Ο μόνος λόγος που πάνε εκεί είναι επειδή θα μιλήσουν. And they like speaking. Και τους αρέσει να μιλάνε. And when others speak, και όταν άλλοι μιλάνε, the only thing they do is what is the next thing they will say. Το μόνο πράγμα που κάνουν είναι να σκέφτονται τι θα είναι το επόμενο που θα πούνε εκείνοι. In other words, personal agendas. Και με άλλα λόγια είναι οι προσωπικές τους ατζέντες. Personal purposes. Οι προσωπικοί τους σκοποί. The glory of man. Η δόξα του ανθρώπου. But here we are a church of the living God. Όμως εδώ είμαστε εκκλησία του ζωντανού Θεού. Sorry about that, you don't vote for the pastor. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά δεν ψηφίζετε για τον ποιμένα. Somebody said, lift up your hand. Κάποιος είπε, υψώστε το χέρι σας. He was a pastor. Ήταν ένας ποιμένας. Lift up your hand. Υψώστε το χέρι σου. Everybody lifted their hand. Όλοι ύψωσαν το χέρι τους. Then he said, this is the last time you voted.
Και τότε τους είπε, αυτή είναι η τελευταία φορά που έχετε ψηφίσει. You don't vote the pastor. Δεν ψηφίζεις τον ποιμένα. God sends you the pastor. God appoints the pastor. And you come where the anointing is. That's how church is done in the New Testament. Ο Θεός σου στέλνει τον ποιμένα και εσύ έρχεσαι εκεί που είναι ο χρησμένος του Θεού. Έτσι γίνεται η εκκλησία. Amen. So we're going to teach the church the old paths. Έτσι θα διδάξουμε στην εκκλησία τα παλιά μονοπάτια. We are not going to remove the ancient landmarks. Δεν θα μετακινήσουμε τα αρχαία οροθέσια. We have to let them where they are. Θα τα αφήσουμε εκεί που είναι. And follow them. Και θα τα ακολουθήσουμε. In our study. Στη δική μας μελέτη. Entitled Repentance. Που ονομάζεται μετάνοια. Once or daily. This is the title. Once or daily. Ο τίτλος είναι μετάνοια, μία φορά ή καθημερινά. Because this teaching, the new teaching, modernistic teaching that poisoned the churches lately. Επειδή αυτή η νεωτεριστική δασκαλία που τελευταία έχει δηλητηριάσει την εκκλησία. And it also came to the shores of Cyprus. Και έχει φτάσει και στις ακτές της Κύπρου. Can you imagine? And then we say, oh, let's everybody get together. How nice. Μπορείτε να το φανταστείτε και μετά λέμε ας βρεθούμε όλοι μαζί. Who's going to teach? Ποιος θα διδάξει? Everybody. Όλοι. That's very, very superficial. Αυτό είναι πολύ επιφανειακό. Everybody? So you get me on the pulpit, you say you repent every day of your lives. Όλοι, έτσι θα είμαι εγώ στον άμβονα και θα λέω να μετανοήσεις κάθε μέρα τη ζωή σου. Then the next speaker comes and says. Και μετά ο επόμενος ομιλητής έρχεται. And he says. Και λέει. You only repent once to get saved. Μετανοήσω μόνο μία φορά για να σωθείς. Never again. Ποτέ ξανά. I remember we went to a conference in the States. Θυμάμαι που είχαμε πάει σε ένα σεμινάριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. We were so surprised because every speaker said exactly the opposite of the previous one. Είχαμε εκπλαγεί γιατί κάθε ομιλητής έλεγε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι είχε πει ο προηγούμενος. You know, big churches just invite famous people. Οι μεγάλες εκκλησίες απλά προσκαλούν διάσημους ποιμένες. So they get the church filled. You just hear a name, everybody runs. Έτσι γεμίζουν οι εκκλησίες γιατί απλά ακούς ένα όνομα και όλοι τρέχουν. Literally, we were there. One speaker said this thing. Και ήμασταν εκεί και ο ένας ομιλητής έλεγε αυτό το πράγμα. Then comes the next one and says exactly the opposite. Και μετά έρχεται ο επόμενος και λέει ακριβώς το αντίθετο. And guess the reaction of the sheep. Και υπολογίστε, συγγνώμη, την αντίδραση των προβάτων. Bay to everything. Βελάζουν στα πάντα. They were saying, amen. Έλεγαν αμήν. I said, you know, these people, they say amen to this guy. And then they, the same people say amen to that guy. Και έλεγα, αυτοί οι άνθρωποι λένε αμήν σε αυτόν τον τύπο και μετά λένε και αμήν στον επόμενο. They look to me like professional ameners. Σε μένα μοιάζουν σαν επαγγελματίες. Αμινιστές. They just say amen, amen to everything. Don't say amen to everything. Απλά λένε αμήν στα πάντα. Μην λες αμήν σε όλα. I decided not to say amen to everything. Αποφάσισα να μην λέω αμήν στα πάντα. As a habit, I'm going to say amen if I mean it. Ως συνήθεια, όμως θα λέω αμήν όταν το εννοώ. It's the reaction of the Holy Spirit that lives in me to what I hear and I say, amen, this is the word of God. Είναι η αντίδραση του Αγίου Πνεύματος μέσα μου όταν αυτό που ακούω είναι ο Λόγος του Θεού. So, to avoid this teaching and to protect you from this teaching, we are teaching you the right one. Έτσι, για να αποφύγουμε αυτή τη διδασκαλία και για να σας προστατεύσουμε από αυτή τη διδασκαλία, σας κηρύττουμε τη σωστή διδασκαλία. What is the right one? Ποια είναι η σωστή? The biblical one. Η βιβλική. We set three objectives for this study. Δώσαμε τρεις στόχους για αυτή τη μελέτη. One, to protect the church from false teaching. Ένα, να προστατεύσουμε την εκκλησία από την ψεύτικη διδασκαλία. Two, to bring back and establish old classic Christian teachings. Δύο, να φέρουμε πίσω και να εγκαθιδρύσουμε τις κλασικές χριστιανικές διδασκαλίες. And three, to understand and see the need. Και τρία, για να κατανοήσουμε και να δούμε την ανάγκη.
For and to establish daily repentance in our lives. Της εγκαθίδρυσης της καθημερινής μετάνοιας στη ζωή μας. We need repentance every day of our lives. Χρειαζόμαστε τη μετάνοια κάθε μέρα της ζωής μας. Then we refer to Louis Berkhof, a systematic theologian of the past. Μετά αναφερθήκαμε στο Louis Berkhof. Berkhof, ένα συστηματικό θεολόγο του παρελθόντος. From his volumes of written theology. Από τους τόμους της γραπτής του θεολογίας. Part 4, chapter 10. Τόμος 4, κεφάλαιο 10. He said these three things that we do agree completely. Αυτός είπε αυτά τα τρία πράγματα με τα οποία συμφωνούμε πλήρως. One, the Bible gives assurance that there is no one on earth who does not sin. Ένα, η Βίβλος μας διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανείς στον κόσμο που να μην αμαρτάνει. Number two, according to the scripture. Νούμερο 2, σύμφωνα με τις γραφές. There is a constant warfare, continuous. Υπάρχει ένας συνεχής πόλεμος. Between the flesh and the spirit. Ανάμεσα στην σάρκα και στο πνεύμα. In the lives of God's people. Στις ζωές των ανθρώπων του Θεού. And even the best of them. Και ακόμα και οι καλύτεροι από αυτούς. Are still striving for perfection. Ακόμη αγωνίζονται για την τελειοποίηση. Number 3, confession of sins and prayer for forgiveness. Νούμερο 3, η εξομολόγηση των αμαρτιών και η προσευχή για συγχώρεση are continually required in the scriptures. Στις γραφές είναι κάτι που συνεχώς απαιτείται. Then we summarized what this theologian said in three statements. Και μετά κάναμε μια σύνοψη αυτών που είπε αυτός ο θεολόγος μέσα στα τρία βήματα. Number 1, everyone on earth sins. Νούμερο 1, όλοι στη γη αμαρτάνουν. Number 2, all believers struggle with sin. Νούμερο 2, όλοι οι πιστοί αγωνίζονται με την αμαρτία. And I would like to tell you. Και θα ήθελα να σας πω. It is time to stop pretending that we are the perfect ones and you have a long way to go. Είναι καιρός να σταματήσουμε να προσποιούμαστε ότι εμείς είμαστε οι τέλειοι και ότι εσύ έχεις πολύ δρόμο να διανύσεις. All of us struggle with sin. Όλοι μας αγωνιζόμαστε ενάντια στην αμαρτία. Amen. Because for as long as we live in this body, γιατί ενώσο ζούμε σε αυτό το σώμα, we're going to strive against sin and struggle against sin. Θα αγωνιζόμαστε, θα μαχόμαστε ενάντια στην αμαρτία. It doesn't mean it's the grossest of sins. Δεν σημαίνει ότι είναι η μεγαλύτερα όλων των αμαρτιών. No, no, no. We should. The Bible says if you are born again. Η Βίβλος λέει ότι αν είσαι αναγεννημένος. You should depart from sin. Θα πρέπει να φύγεις από την αμαρτία. Amen. Hallelujah. What's the Greek word for depart from sin? Ποια είναι η ελληνική λέξη για το να αναχωρήσεις? It is the word apostito, which means backslide from sin. Είναι η λέξη να αποστατήσεις. It means literally backslide from sin. Που σημαίνει κυριολεκτικά να αποστατήσεις από την αμαρτία. So I said all of us are backsliders. Έτσι λέω όλοι μας είμαστε αποστάτες. Some from sin. Κάποιοι από την αμαρτία. And some from God. Και κάποιοι από τον Θεό. I am a backslider. Εγώ είμαι αποστάτης. From sin. Από την αμαρτία. From the devil. Από τον διάβολο. The devil looks at me and he says, τον αποστάτη, a backslider. Ο διάβολος με κοιτά και λέει, τον αποστάτη. I'm so glad God doesn't say this for me. Και είμαι χαρούμενος που ο Θεός δεν το λέει αυτό για μένα. But all of Christians, it's time to stop pretending that we are the perfect. We reach the point of perfection, and you have a long way to go. We make other people feel bad about. Όμως είναι καιρός να σταματήσουμε να προσποιούμαστε ότι έχουμε φτάσει την τελειοποίηση και ότι εσύ χρειάζεται να διανύσεις πολύ δρόμο για να φτάσεις εδώ που είμαι. With 30 years in Christ. Με 30 χρόνια στον Χριστό. I should be very much away from sin. Πρέπει να είμαι πολύ μακριά από την αμαρτία. But yet, little sins are trying to creep in our lives. Όμως ακόμη μικρές αμαρτίες προσπαθούν να διεισδύσουν μέσα στη ζωή μας. And according to 1 John 2:16. Και σύμφωνα με την 1η Ιωάννου 2:16. It says that the lust of the flesh. Λέει ότι η επιθυμία της σάρκος. And the lust of the eyes. Και η επιθυμία των οφθαλμών.
and the pride of life. Και αλαζονία του βίου. Three areas of sin for every believer to struggle against. Τρεις τομείς που κάθε χριστιανός αγωνίζεται εναντία στην αμαρτία. We see something, we want it. Βλέπουμε κάτι και το θέλουμε. It might be greed, out of greed, material things. Μπορεί να είναι από απληστία, να είναι υλικά αγαθά. We feel something, we want it. Νιώθουμε κάτι και το θέλουμε. I have to get a special seat for my car. It gives you heat and massages your body and it's just 15,000 euros. Και πρέπει να πάρω ένα ειδικό κάθισμα για το αυτοκίνητο που σε ζεσταίνει και σου κάνει μασάζ. Είναι απλά 15,000 euros. Είναι απλά 15,000 ευρώ. Just sit on this thing for a minute and then they make you feel it and want it. Απλά σε βάζουν να καθίσεις σε αυτό το πράγμα για ένα λεπτό και μετά το νιώθεις και το θες. You see something you want it, you feel something you want it. Βλέπεις κάτι και το θέλεις, αισθάνεσαι, νιώθεις κάτι και το θες. You hear about something and you want it. Ακούς κάτι και το θες. About yourself. Για τον εαυτό σου. I remember we invited a very good speaker in our church. Θυμάμαι όταν είχαμε προσκαλέσει ένα πολύ καλό evangelical pastor. Ομιλητή ευαγγελικό ποιμένα στην εκκλησία μας. And I introduced him. Και τον σύστησα. And then he came up and said, και μετά είπε, whatever Sophocles said about me, I really liked it. Οτιδήποτε και να είπε ο ποιμένα Σοφοκλής για μένα, το μου άρεσε. But everything was an exaggeration. Όμως τα πάντα ήταν μια υπερβολή. So he tried to protect himself. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε να προστατεύσει τον εαυτό in του. A polite way. Με ένα ευγενικό τρόπο. Amen. So we all like to hear about ourselves. Σε όλους μας αρέσει να ακούμε για τον εαυτό μας. Oh, how you preach. Όπως κηρύττεις. Oh, how you sing. Όπως ψάλλεις. Oh, how you speak. Πώς μιλάς. We are determined to give him all the glory. Είμαστε αποφασισμένοι να του δώσουμε όλη την δόξα. For everything in our lives. Για τα πάντα στις ζωές μας. I will be very glad if the Lord touches you through what I speak, but I refuse to receive glory. Θα χαρώ αν ο Θεός σε αγγίξει μέσω αυτών που λέω, όμως αρνούμαι να πάρω οποιανδήποτε δόξα. It doesn't mean I don't like it. My flesh likes to hear that. Δεν σημαίνει ότι δεν μ' αρέσει στη σάρκα μου και βέβαια αρέσει να τα ακούει αυτό. But it means I have to struggle consciously against anything that brings pride in my life. Όμως σημαίνει ότι εγώ συνειδητά πρέπει να αγωνίζομαι ενάντια σε οτιδήποτε προσπαθεί να φέρει υπερηφάνεια στη ζωή μου. Because pride is the most dangerous sin in the life of the believer. Γιατί η υπερηφάνεια είναι πιο επικίνδυνη αμαρτία στη ζωή του πιστού. Because it's only against proud people that come God resists, comes against. Γιατί είναι στους υπερηφάνους που ο Θεός αντιστέκεται. To the humble he gives grace. Όμως στους ταπεινούς δίνει χάρη. And I need the grace of God. Και εγώ χρειάζομαι τη χάρη του Θεού. So he says, humble yourselves under the mighty hand of God. Έτσι λέει, ταπεινώστε τους εαυτούς σας κάτω από την παντοδύναμη χείρα του Θεού. So that he may exalt you in due time. Ούτως ώστε να σε υψώσει στο δέοντι καιρό. Number one, everyone on earth sins. There is no doubt about that. Even believers. Σημείο ένα, όλοι αμαρτάνουν, ακόμα και πιστοί. Amen. With little things. Με μικρά πράγματα. Song of Songs 2:15 says. Άσμα ασμάτων 2:15 λέει. Take the little foxes in your vines. Πιάσατε τα μικρά σαλόπεκας. Because they are the little foxes. Επειδή είναι οι μικρές αλεπούδες. That destroy the vines. Που καταστρέφουν τα μπέλια. Amen. So as believers, we need to chase after the little foxes in our lives. Έτσι ως πιστοί πρέπει να κυνηγούμε τις μικρές αλεπούδες στις ζωές μας. Because little foxes will bring their parents with them. Επειδή οι μικρές αλεπούδες θα φέρουν και τους γονείς τους μαζί. The big ones. Τις μεγάλες αλεπούδες. Amen. All believers struggle with sin. Όλοι οι πιστοί αγωνίζονται ενάντια στην αμαρτία. Number three, everyone must confess and seek forgiveness. Και σημείο 3, όλοι πρέπει να εξομολογηθούν και να εξητήσουν τη συγχώρεση. And we gave some scriptural support for number one, everyone on earth sins.
Και δώσαμε κάποια εδάφια που υποστηρίζουν τον πρώτο σημείο ότι όλοι στην γη αμαρτάνε. Εκκλησιαστές 7:20. For there is not a just man upon the earth that doeth good and sinneth not. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επί της γης, ώστις να πράττει το καλό και να μην αμαρτάνει. And 2 Chronicles 6:36. Και Β' Χρονικών 6:36. If they sin against thee, for there is no man which sinneth not. For there is no man which sinneth not. Όταν αμαρτήσω είσαι, διότι ουδής άνθρωπος είναι αναμάρτητος. Underline, for there is no man which sinneth not. Υπογραμμίστε το, διότι ουδής άνθρωπος είναι αναμάρτητος. Proverbs 20 verse 9. Παροιμίες 29. Who can say I have made my heart clean? I am pure from sin. Τι δύναται να είπε, εκαθάρισα την καρδιά μου, είμαι καθαρός από τον αμαρτιών μου. So what's our response έτσι, to the word of God? Ποια είναι η δική μας ανταπόκριση, απάντηση στον λόγο του Θεού? One of the verses we were given in the youth service on Friday. Ένα από τα εδάφια που μας δόθηκαν στη συνάθρηση νεολαίας την Παρασκευή. Was Habakkuk. Chapter 2, verse 1. Ήταν Αβακούμ 2:1. And it said, και έλεγε, I shall stand on my post. Θα σταθώ επί της σκοπιάς μου. And see what I will respond to the one who will convict me, who will be convicting me. Προς τον ελέγχοντά με. Και θα δω τι θα πω προς τον ελέγχοντά με. Πώς θα ανταποκριθώ. Πώς θα ανταποκριθώ. So, can you, this is the stance, this is the attitude of the Christian. Αυτή είναι η στάση του χριστιανού. I stand before the Lord and on my post. I am awake and alert. Στέκομαι στη σκοπιά μου και είμαι υπάγρυπνος. And I'm ready to respond to the one who will convict me. Και είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ προς τον ελέγχοντά με. The first characteristic of any believer is that he receives correction and instruction. Το πρώτο χαρακτηριστικό του κάθε πιστού είναι ότι λαμβάνει, δέχεται τον έλεγχο και την διόρθωση. He receives warnings. Λαμβάνει, δέχεται τις προειδοποιήσεις. And the Bible says, I will respond to the one convicting me. Και η Βίβλος λέει, θα ανταποκριθώ προς τον ελέγχοντά με. And then we found out that this is the way to respond with repentance. Και μετά βρήκαμε ότι με αυτόν τον τρόπο ανταποκρινόμαστε με μετάνοια. I am a Christian means. Είμαι χριστιανός σημαίνει. I'm very alert with my surroundings. Είμαι επάγρυπνος με τα πράγματα που με περιτριγυρίζουν. Because the devil will attack me this way or that way. He will send somebody, the wrong person, the wrong thing to attack me. Επειδή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο διάβολος θα στείλει κάποιον για να μου επιτεθεί. Or something. Ή κάτι για να μου επιτεθεί. Or a thought. Ή μια σκέψη. Or anything. Ή οτιδήποτε. So I'm standing awake and alert. Έτσι στέκομαι επάγρυπνος. And the first thing I do is to respond with repentance. Και το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ανταποκρίνομαι με μετάνοια. To the one convicting me. Προς τον ελέγχοντά με. Do we love the messages about conviction? Μας αρέσουν τα μηνύματα για την διόρθωση. You remember what we found out? Θυμάστε το τι ανακαλύψαμε. The first work of the Holy Spirit is not the gifts of the Holy Spirit. Η πρώτη δουλειά του Αγίου Πνεύματος δεν είναι τα χαρίσματά του. The first work, έργο, of the Holy Spirit is the conviction of the Holy Spirit. Το πρώτο του έργο είναι η διόρθωση, ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος. That's why those who get into the gifts supposedly without conviction, there is a mess in their lives and their end is worse than their beginning. Γι' αυτό αυτοί που μπαίνουν superficially. Γι' αυτό αυτοί που μπαίνουν επιφανειακά και δεν υπάρχει into the so-called gifts of the Holy Spirit. Επιφανειακά μέσα στα, as they say so. Αυτοί που μπαίνουν επιφανειακά μέσα στα χαρίσματα, όπως λένε του Αγίου Πνεύματος, υπάρχει and they don't give heed to conviction of the Holy Spirit. Και δεν ακούνε τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. They end up in a mess. Καταλήγουν σε ένα χάλι. And then their end is worse than their beginning. Και το τέλος τους είναι χειρότερο από την αρχή τους. So I look for the conviction of the Holy Spirit. Έτσι ψάχνω τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. And if he sees I'm a man of conviction,
ready to respond anytime with repentance. Και αν δει ότι είμαι άνθρωπος μετάνοιας, έτοιμος να ανταποκριθώ με μετάνοια. He sends the gifts of the Holy Spirit. Στέλνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. 1 Corinthians 12:11. Β' 1 Κορινθίους 2:11. 2:12. 12:11. It says that the Holy Spirit gives his gifts as he wills. Λέει ότι το Άγιο Πνεύμα δίνει τα χαρίσματά του όπως θέλει. Of course it tells us to ask for the best of the gifts. Και φυσικά μας λέει να ζητούμε τα καλύτερα των χαρισμάτων. But he decides when and to whom he's going to give them. Όμως αυτός αποφασίζει πότε και σε ποιον θα τα δώσει. Amen. I cannot make anybody to give, I cannot make God to give me his gifts. Δεν μπορώ να αναγκάσω τον Θεό να μου δώσει τα χαρίσματά του. But I can respond to his conviction. Όμως μπορώ να ανταποκριθώ στον έλεγχο. I do my best and I leave God the rest. Εγώ κάνω το καλύτερο που μπορώ και αφήνω τα υπόλοιπα στον Θεό. I give myself to being alert to respond to the one who convicts me, my God. Δίνω τον εαυτό μου στο να είμαι επάγρυπνος και να μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτόν που με ελέγχει, τον Θεό μου. With repentance. Με μετάνοια. And he gives himself in blessing me with gifts from the Holy Spirit, with gifts from God the Father. Και αυτός με ευλογεί με χαρίσματα από τον Θεό Πατέρα. From the Holy Spirit, από from το Άγιο Πνεύμα, από τον Ιησού. Who can say I have made my heart clean, I am pure from sin? Τι δύναται να είπε, εκαθάρισα την καρδία μου, είμαι καθαρός από τον αμαρτία. What is the answer? Ποια είναι η απάντηση? Nobody. Κανείς. Not even me. Ούτε εγώ. Not even you. Ούτε εσύ. Who can say I'm clean? Ποιος μπορεί να πει ότι είναι καθαρός? I'm pure from sin. Είμαι καθαρός από αμαρτία. I'm not. Εγώ δεν είμαι. I need to repent. Εγώ χρειάζεται να μετανοώ. I just need the Holy Spirit to point his finger on which exactly. Και χρειάζομαι, I need to repent. Και χρειάζομαι το Άγιο Πνεύμα να μου δείξει ακριβώς για ποιο πράγμα πρέπει να μετανοήσω. This is how you count mature Christians, measure if they're mature or not. Με αυτόν τον τρόπο μετράς αν κάποιος είναι όριμος χριστιανός. How many understand that the presence of God should be sought much more than the power of God? Πόσοι από εσάς καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του Θεού πρέπει να την εξητούμε πιο πολύ από ότι την δύναμη του Θεού? How much we measure a Christian if he is mature or not. Μετρούμε αν ένας χριστιανός, μπορούμε να καταλάβουμε ένας χριστιανός είναι όριμος ή όχι. If he seeks the conviction of the Holy Spirit rather than the gifts of the Holy Spirit. Εάν εξητεί την διόρθωση του Αγίου Πνεύματος παρά τα περισσότερο από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ask for the kingdom of God first. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού. All these things will be added to you. Και πάντα τα αυτά θα σας προστεθούν. Ask for the conviction of the Holy Spirit first. Ζητείτε πρώτα τη διόρθωση του Αγίου Πνεύματος. Από το Άγιο Πνεύμα. Από το Άγιο Πνεύμα. Towards us. Σε μας. And then the gifts will be added to us. Και μετά τα χαρίσματα θα προσθεθούν σε μας. Ezra 9:15. Let's go to Ezra, the book of Ezra. Ας πάμε στον Έζρα 9:15. 9:15. O Lord God of Israel, thou art righteous. Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δίκαιος είσαι. For we remain yet escaped as it is this day. Behold, we are before thee in our trespasses. Διότι εμείναμεν σωσμένοι ως την ημέρα αντάφτην, ιδού ενώπιον σου ήμεθα με τας παραβάσεις ημών. For we cannot stand. Everybody realize and say, we cannot stand before thee because of this. Και όλοι μας ας αντιληφθούμε ότι διότι δεν ή το δυνατό είναι κατούτο να σταθούμε ενώπιόν σου. This is a form of prayer. I stand before God and I say, Lord, I cannot even stand before you because of my sin. Και αυτός είναι ο τρόπος της προσευχής. Κύριε, δεν μπορώ καν να σταθώ ενώπιόν σου εξαιτίας των αμαρτιών μου. It's not faith to ignore your sin and say, I just confess positively. Δεν είναι πίστη να αγνοείς τις αμαρτίες σου και να λες απλά ομολογώ θετικά. And just say, I'm fine, I'm clean, I rebuke this thought. Και απλά να λες είμαι εντάξει, είμαι καθαρός και επιτιμώ αυτή τη σκέψη. No. You say, I cannot even stand before you because of this sin, Lord. Όχι, λες. I acknowledge it. Κύριε, δεν μπορώ καν να σταθώ ενώπιόν σου εξαιτίας αυτής της αμαρτίας. Το αναγνωρίζω.
So if you stand after that, και έτσι αν σταθείς μετά από αυτό, you know it's him who makes you stand, it's not you. Είναι, ξέρεις ότι είναι αυτός που σε κάνει να σταθείς και όχι εσύ. That's faith. Αυτό είναι πίστη. That's faith. Αυτό είναι πίστη. No power in me even to stand. Καμία δύναμη σε μένα ούτε καν να σταθώ. Yet I stand. Και όμως στέκομαι. Who makes me stand? Ποιος με κάνει να στέκομαι? It's him. Είναι αυτός. He receives more glory, right? Αυτός λαμβάνει περισσότερη δόξα, σωστά? Lord, we cannot stand before thee because of this. Διότι δεν είναι το δυνατό εν εκατούτο να σταθούμε ενώπιον. Psalms 130 and verse 3. 130 verse 3. Psalms 133. Ψαλμός 130 εδάφιο 3. If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? Εάν, Κύριε, παρατηρήσεις ανομίας, Κύριε, τι θέλει δυνηθεί να σταθεί? Nobody. Κανείς. Jeremiah 16:17. Ιερεμίας 16:17. For mine eyes are upon all their ways, they are not hid from my face, neither is their iniquity hid from mine eyes. Διότι ο οφθαλμί μου είναι επί πάσα στα σοδούς αυτών. Δεν είναι και κρυμμένα από του προσώπου μου, ουδέ η ανομία αυτών είναι και κρυμμένη απέμπροστον των οφθαλμών μου. Can you hide from God? Μπορείς να κρυφτείς από τον Θεό? If I make my bed in hell, the Bible says, in the depths of the sea, η Βίβλος λέει και αν καταφύγω στα βάθη της θάλασσας, you will find me there. Και εκεί θα με βρεις. If I go to the mountains, you'll be there. Αν πάω στα βουνά, θα είσαι και εκεί. If I go to the depths of the sea, you'll be there. You'll find me. Αν πάω στα βάθη της θάλασσας, θα με βρεις και εκεί. So instead of trying to hide, έτσι, αντί να προσπαθούμε να κρυφτούμε, we just say, Lord, here I am. Λέμε, Κύριε, ειδού εγώ. I'm guilty before you. Είμαι ένοχος ενώπιόν σου. And I need you. Και σε χρειάζομαι. If it's not for your blood, I cannot stand. Αν δεν είναι αν δεν ήταν λόγω του αίματός σου, δεν θα μπορούσα να σταθώ. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει να μετανοείς καθημερινά στη ζωή σου και όχι μόνο μια φορά. Επειδή καθημερινά χρειαζόμαστε το αίμα του Ιησού στη ζωή μας. Ρωμαίους 3, εδάφιο 4. First part. God forbid, yea, let God be true, but every man a liar. Ρωμαίους 3, 4, το πρώτο μέρος. Μη γέννητο, γυναίσθω δε ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης. Romans 3, 23. For all have sinned, God says, who is not a liar, who is the only true one. Ρωμαίους 3, 23. Πάντες γαρί μαρτών και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Πάντες γαρήματον, this is what God, the only true one, says. Αυτό είναι που λέει ο αληθινός Θεός, πάντες γαρήματον. Everybody is a liar. Όλοι είναι ψεύτες. Except God. Εκτός ο Θεός. Now, I was scratching my head with this verse for a long time. Έξυνα το κεφάλι μου με αυτό το εδάφιο για πολύ καιρό. Πώς γίνεται όλοι να είναι ψεύτες? But that's what the word of God says. Όμως αυτό είναι που λέει ο λόγος του Θεού. I found out the only chance I will not be a liar. Ανακάλυψα ότι ο μόνος τρόπος να μην είμαι ψεύτης is to speak His word, because only His word is truth. Είναι να μιλάω τον λόγο του, επειδή μόνο ο λόγος του είναι αλήθεια. So this is the only way even born again believers are not liars. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μόνο ακόμα και οι αναγεννημένοι χριστιανοί δεν είναι ψεύτες. Τότε μόνο δεν είναι ψεύτες. When only they speak the word of God, believe the word of God. Μόνο όταν μιλάνε και πιστεύουν το λόγο του Θεού. Agree with the word of God. Και συμφωνούν με τον λόγο του Θεού. Amen. All have sinned and come short of the glory of God. Πάντες γαρί μαρτών και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Everybody comes short of the glory of God. Everybody is deprived of the glory of God. Όλοι υστερούνται της δόξας του Θεού. So what happens when the glory of God visits us? Και τότε τι γίνεται όταν μας επισκέπτεται η δόξα του Θεού? What happens really? Τι πραγματικά συμβαίνει? It means the very thing we are deprived from.
Σημαίνει ότι αυτό το οποίο στερούμαστε manifests on us. Φανερώνεται πάνω μας. Because of the grace of the Lord. Λόγω της χάριτος του Θεού. Remember when we gave the definition for passion? Θυμάστε όταν δώσαμε τον ορισμό για το πάθος? I long for this very thing that I am deprived for. Επιθυμώ αυτό το πράγμα το οποίο στερούμε. For so much time. Για τόσο καιρό. Hallelujah. This is how we should come to church. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να ερχόμαστε εκκλησία. For the to congregate, come together as a congregation. Να ερχόμαστε ως πίμνη, ως συνάθρηση μαζί. To come together as deprived people, coming and longing for the very thing we've been deprived for, from. Πρέπει να ερχόμαστε ως άνθρωποι που στερούνται, που είναι στερημένοι και έρχονται και επιθυμούν αυτό το πράγμα για το οποίο στερούνται. Today I'm going to receive my dose. Σήμερα θα λάβω τη δόση μου. Hallelujah. I'm not leaving until you bless me, Lord. Δεν θα φύγω μέχρι ότου να με ευλογήσεις. I'm not leaving until I sense and experience your glory. Δεν φεύγω μέχρι να νιώσω και να εμπειρευτώ την δόξα σου. I am not entitled to it. Δεν τη δικαιούμαι. I am a lawless person and I'm not entitled, I do not deserve it. Δεν την δικαιούμαι, δεν την αξίζω. But I expect it. Όμως την προσμένω. All because of the blood of Jesus. Όλα εξαιτίας λόγω του αίματος Can you imagine, Ιησού. The very act of repentance gets me into the glory of God. Μπορείς να το φανταστείς, η πράξη της μετάνοιας με βάζει μέσα στη δόξα του Θεού. How positive it is. Πόσο θετικό είναι αυτό. How powerful it is. Πόσο δυναμικό είναι. Repentance is the most powerful thing. Η μετάνοια είναι το πιο δυναμικό πράγμα. Because it will get me into the glorious presence and power of God. Επειδή θα με πάρει μέσα στην ένδοξη παρουσία και δύναμη του Θεού. The genuine glory of God. Την γνήσια δόξα Θεού. That's why we hear about revivals. Somebody shakes or somebody does an outward thing and we say, oh, there is revival there. Γι' αυτό ακούμε για αναζωπηρώσεις ότι κάποιος ταρακουνιέται και λέμε ότι εκεί υπάρχει αναζωπήρωση. And believe me, the Lord shook me very much, literally. Και πιστέψτε με, ο Κύριος με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ. Physically. Φυσικά. I experienced this shaking in His power. Το έχω εμπειρευτεί αυτό μέσα στη δύναμή του. I want it more and more. Το θέλω πιο πολύ και πιο But πολύ. But this is not the sign of genuine revival. Όμως αυτό δεν είναι ένα σημάδι γνήσιας αναζωπήρωσης. That's why you see many saying many things. Γι' αυτό βλέπετε πολλούς να λένε πολλά πράγματα. That's why we heard about the revival in South and States of America. Γι' αυτό ακούσαμε για αναζωπήρωση στις νότιες πολιτείες της Αμερικής. In one place specifically. Σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος. And everybody was excited. Και όλοι ήταν ενθουσιασμένοι. And a whole Christian channel was just promoting this revival. Και ένα χριστιανικό κανάλι προωθούσε αυτή την αναζωπήρωση. And yet. Και όμως. Both the revivalist, supposedly the leader of the revival, the preacher. Και τόσο ο κήρυκας της υποτιθέμενης αναζωπήρωσης. For a year and a half was in a fornication, in a relationship of fornication and adultery. Για ανάμιση χρόνο βρισκόταν σε μια σχέση πορνείας και μοιχείας. Against his wife. Ενάντια στη γυναίκα του. With somebody from within the revival. Με κάποια supposedly. Που ήταν μέρος της υπετιθέμενης αναζωπήρωσης. He was walking around with a feather that fell from an angel who visited him. Περπατούσε με ένα φτερό από ένα άγγελο που έλεγε ότι έπεσε καθώς τον είχε επισκεφτεί. And everybody was excited. I was just waiting to see the end of Και όλοι ήταν ενθουσιασμένοι και εγώ απλά περίμενα να δω το τέλος.
People were impressed very much from the feather of the angel. Πολλοί οι άνθρωποι είχαν εντυπωσιαστεί αρκετά από το φτερό του αγγέλου. And then the leader of the channel, και τότε ο Christian channel, he himself got into a fornicating relationship και τότε, against his wife. Ακόμη και ο ηγέτης αυτού του χριστιανικού καναλιού εμπλάκηκε σε μοιχεία ενάντια στη γυναίκα του. All the while they were presenting themselves as being in the forefront of Christian revival worldwide. Και όλο εκείνο το διάστημα παρουσιάζαν τους εαυτούς τους ως την πρώτη γραμμή της αναζωπήρωσης. Maybe me, the little preacher here, I was jealous and envious of this huge revival. Και ίσως εγώ, αυτός ο μικρός κήρυκας εδώ, ζήλευα αυτή τη μεγάλη αναζωπήρωση εκεί. Maybe God tells you one time, would you like to be in His case? Ίσως ο Θεός σου λέει, θα ήθελες να ήσουν στη δική του θέση? After I found out the real situation, of course not. Εφόσον ανακάλυψα την πραγματική κατάσταση και βέβαια όχι. I'm not looking for big meetings. I'm not looking for big titles. I'm not looking for any speaking engagements. I'm not interested anymore. Δεν κοιτάζω για μεγάλες συναθρήσεις, για μεγάλους τίτλους. Δεν με ενδιαφέρουν πλέον αυτά. I'm not looking for speaking engagements. Δεν ψάχνω για ευκαιρίες να κηρύξω. I'm looking only to see His face and stand before His throne. That's the only thing I want in my life. Εξητώ μόνο να δω το πρόσωπό Του και να δω το και να βρεθώ ενώπιον Του. Αυτό μόνο εξητώ. Seeing all of this, I'm afraid. Βλέποντας όλα αυτά, φοβάμαι. And because I don't want to be the next one falling. Επειδή δεν θέλω να είμαι ο επόμενος που θα πέσει. I want to really get into the teaching of repentance. Daily in my life. Θέλω πραγματικά να μπω μέσα στην διδασκαλία της καθημερινής μετάνοιας μέσα στη ζωή μου. How come the same sin came on the other person? Πώς γίνεται και η ίδια αμαρτία ήρθε στο άλλο άτομο? And they justify their sin. No repentance. Και δικαιολογούν την αμαρτία τους, δεν μετανοούν. And they start a new ministry. Και ξεκίνησα μια καινούργια διακονία. Of course, the name Grace is in that ministry too. Και φυσικά το όνομα Χάρης είναι και σε αυτή την διακονία. Jude says they take the grace of God and they misplace it and displace it. Ο Ιούδας λέει ότι παίρνουν τη χάρη του Θεού και την βάζουν λαθασμένα και την μεταχειρίζονται λαθασμένα, την κακομεταχειρίζονται. What's the last thing we receive in the last page of this Bible, as we said on Wednesday? Τι είναι το τελευταίο πράγμα που λαμβάνουμε στην τελευταία σελίδα της βιβλίου? What's the last thing? Ποιο είναι αυτό? The grace of the Lord Jesus Christ. Τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Why? Γιατί? To see Him in that day. Για να τον δούμε εκείνη την ημέρα. Oh, I bless you today with the Word of God. Σας ευλογώ σήμερα με τον Λόγο του Θεού. And I pray that the Apostolic Church of Jesus Christ is a church truly, heavily, deeply into daily repentance. Και προσεύχομαι η Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού να είναι μια εκκλησία που βιβλικά, καθημερινά, να είναι μέσα σε μετάνοια. And we said we're going to speak about salvational repentance and relational repentance. Και είπαμε ότι θα μιλήσουμε για σωτηρία, για μετάνοια σωτηρίας και μετάνοια σχέσης. There are two kinds. Υπάρχουν δύο είδη. After you're saved, μετά που έχεις σωθεί, you get into relational repentance. Μπαίνεις στην μετάνοια σχέσης. Let's stand together. Ας σταθούμε μαζί. Father, we do pray that we will stand to the end by your grace. Πατέρα, προσευχόμαστε ότι θα σταθούμε μέχρι τέλους με τη χάρη σου. We don't stand proudful saying I'm going to receive your glory, but we say we don't deserve your glory. Δεν στεκόμαστε με περηφάνεια και λέμε ότι αξίζουμε τη δόξα σου, όμως στεκόμαστε και λέμε ότι θα λάβουμε τη δόξα σου. We say we don't deserve your glory. Και λέμε ότι δεν την αξίζουμε. It's only given us by grace. Μας δίνεται μόνο λόγω της χάρης. But we come as deprived people. Όμως ερχόμαστε σαν άνθρωποι στερημένοι. And we come for the very thing we long for. Και ερχόμαστε για αυτό το πράγμα για το οποίο
το οποίο επιθυμούμε. Because we cannot see God with our sin. Επειδή δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό με την αμαρτία μας. We cannot stand before Him with our sin in our lives. Δεν μπορούμε να σταθούμε ενώπιον Του με αμαρτία στη ζωή μας. We need the blood of Jesus continually cleansing us. Χρειαζόμαστε το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίζει συνεχώς. What a powerful verse in 1 John 1:7. Τι δυναμικό εδάφιο είναι η 1η Ιωάννου 1:7. If we walk in light as He is in the light. Αν περιπατώμεν φωτί καθώς αυτός είναι. And we have fellowship with one another. Και έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλον. The blood of Jesus cleanses us continually from all unrighteousness. Το αίμα του Ιησού μας καθαρίζει συνεχόμενα από κάθε ανομία. This is how we get into the deep presence and glory and power of God. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε μέσα στη βαθιά παρουσία και δόξα του Θεού. By relational repentance. Με μετάνοια σχέσεις. Because we understand God only puts the oil where the blood is. Επειδή ξέρουμε, καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός βάζει το έλαιο μόνο εκεί που είναι το αίμα. And we plead the blood of Jesus on us right now. Και αυτή την ώρα επικαλούμαστε το αίμα του Ιησού πάνω μας. Let's see the glory of God in a different, with a different angle today. From a different angle. Ας δούμε τη δόξα του Θεού από μια διαφορετική οπτική γωνιά σήμερα. We don't come directly. Δεν ερχόμαστε ευθέως. Even though we come directly. Αν και ερχόμαστε άμεσα. We say we don't come directly because we don't come by ourselves. Και λέμε ότι δεν ερχόμαστε άμεσα επειδή δεν ερχόμαστε με τον εαυτό μας. We only come by the blood of Jesus. Αλλά ερχόμαστε με το αίμα του Ιησού Χριστού. With the blood of Jesus we go directly. Με το αίμα του Ιησού πάμε άμεσα. But carefully. Όμως προσεκτικά. Because we ask God the Father to look on the blood of His Son Jesus. Επειδή ζητούμε από τον Πατέρα να κοιτάξει πάνω στο αίμα του Γιού Του. Upon our lives, που είναι πάνω στη ζωή μας, and see us through the cross. Και να μας δει διαμέσου του σταυρού. Let's fill the sanctuary. Ας γεμίσουμε το θυσιαστήριο. Let's experience the true glory of God. Ας εμπειρευτούμε την πραγματική δόξα του Θεού. Let's experience the true healing of God. Ας εμπειρευτούμε την πραγματική θεραπεία του Θεού. Let's experience the true deliverance of God. Ας εμπειρευτούμε την πραγματική απελευθέρωση του Θεού. Let's experience the true blessing and abundance of God in our lives. Την αληθινή πραγματική ευλογία του Θεού. In Jesus' name. Στο όνομα του Ιησού.